Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι Beautiful Crochet. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξουμε αυτό το πανέμορφο organizer για να οργανώσουμε τα βελονάκια μας, μοιάζει σαν πορτοφόλι. Αν ανοίξετε μέσα και το ανοίξω, θα βλέπετε ότι έχω βάλει τα βελονάκια μου, όχι όλα φυσικά γιατί έχω πάρα πολλά, ένα ψαλιδάκι, τις βελόνες που χρησιμοποιώ. Μέσα έχω ξεχάσει να βάλω τη μεζούρα. Αν θέλετε βάζετε και μια μικρή μεζούρα. Πάμε να το αρχίσουμε. Αν θέλετε εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε τα σχέδια με τις φίλες σας. Πάμε να το αρχίσουμε κορίτσα. Θα πάρετε την κλωστή σας, θα κάνετε ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό σας. Θα βάλετε μέσα το βελονάκι σας. Θα τραβήξετε την κλωστή σας και θα πάτε και θα κάνετε 50 αλυσίδες. 1, 2, 3. Κορίτσα, εγώ έχω βάζω διπλή κλωστή γιατί έχω χρησιμοποιήσει το baby της αλυζέ. Έκανα τις 50 μου αλυσίδες. Θα κάνω άλλη μία και τώρα θα πηγαίνω στην κάθε μου αλυσίδα, θα βάζω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβάω και θα κλείνω με άριχτο. Θα πηγαίνω δίπλα. Το ίδιο, μπαίνω, τραβάω, κλείνω με άριστο. Αυτό κορίτσα θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσουμε την αλυσίδα. Έφτασα μέχρι το τέλος με άριχτα. Εγώ κορίτσα θα σας κάνω ένα μικρό δείγμα. Εσείς θα υπολογίσετε στις 50 αλυσίδες και όλες τις άλλες οδηγίες που θα σας δίνω. Τώρα, γύρισα το πλεκτό μου, θα κάνω μία αλυσίδα και θα κάνω από ένα άριχτο μέσα στο κάθε μου άριχτο. Συνολικά εγώ για το δικό μου organizer, τη θήκη μου, χρειάστηκε να κάνω 16 σειρές από άριχτα. Εσείς αν τη θέλετε πιο μεγάλη θα τη μεγαλώσετε. Αλλά όλη η διαδικασία είναι έτσι όπως θα σας δείξω. Εγώ θα κάνω τις 16 μου σειρές. Μάλλον θα κάνω τις 16 μου σειρές και μετά θα σας πω τη συνέχεια. Κορίτσα, ας υποθέσουμε ότι εγώ έκανα τις 16 μου σειρές και το μήκος αυτό είναι σε 50 αλυσίδες. Κορίτσα, ας υποθέσουμε ότι εγώ έκανα τις 16 σειρές, εσείς θα τις κάνετε κανονικά. Έχω κάνει 20 αλυσίδες, αλλά θα υπολογίσουμε ότι έχουμε κάνει 50 και τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μία αλυσίδα και θα πάω να κάνω 10 άρρηκτα, ένα στο καθένα. Έχω κάνει τα 10 άρρηκτα, τα 10 άρρηκτα είναι πάντα σταθερά, δηλαδή είναι ακριβώς αυτή εδώ η απόσταση. Είναι 10 άρρηκτα. Να βάλουμε δίπλα το organizer το δικό μου. Τώρα, όπως είναι έτσι, υποτίθεται είπαμε ότι είναι οι 50 μας αλυσίδες, θα το πάμε στη μέση, ακριβώς εδώ, και θα παίρνουμε από τη μία μεριά και θα βγαίνουμε ακριβώς, θα παίρνουμε από εδώ και θα βγαίνουμε ακριβώς απέναντι, θα τραβάμε την κλωστή μας και θα κλείνουμε και τις δύο μας θηλιές με ένα άριχτο. Θα τραβάω όπως σας είπα και θα κλείνουμε με άριχτο. Θα περανάσουμε δίπλα από τη μία τρυπίτσα απέναντι. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας και να έχουμε όλα άριχτα. Κάνουμε και το τελευταίο. Βλέπετε, θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας και θα κάνουμε μία αλυσίδα και από ένα άριχτο στο κάθε άριχτο μέχρι να φτάσω στην κορφή. Λοιπόν κορίτσα, εγώ πήγα και την πάνω σειρά. Βλέπετε εδώ πέρα υποτίθεται ότι είναι η θήκη που θα βάλουμε μέσα το ψαλίδι μας και ό,τι άλλο θέλουμε. Τώρα, μία αλυσίδα και θα πηγαίνουμε από την πίσω μεριά, θα βάζουμε το βελονάκι μας, θα τραβάμε, θα κλείνουμε με άριχτο. Κάνοντας την μπλε ξυλάστιχο, αυτό την μπλε ξυλάστιχο κορίτσα θα την κάνουμε 5 φορές.
Το ίδιο, από την αρχή μέχρι και το τέλος. Έφτασα και έκανα την πλέξη λάστιχο, θα γυρίσω το πλεχτό μου, μία αλυσίδα, από πίσω πάλι το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο. Θα μου πείτε γιατί κάνω την πλέξη λάστιχο και σε αυτό το σημείο για το organizer. Το κάνω γιατί είναι ακριβώς αυτό εδώ που όταν γυρίζει να μην μου σπάνε τα βελόνια και να μην έχω θέμα. Βλέπετε, ακριβώς κουμπώνει από πάνω. Δεν είναι ομοιόμορφο. Πάμε να κάνω εγώ τις 5 μου σειρές και θα συνεχίσουμε το βίντεο. Κορίτσα, έκανα τις 5 μου σειρές με την πλέξη λάστιχο. Τώρα, μία αλυσίδα και θα πάω να κάνω 10 άριχτα. Θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα κλείνω με άριχτο. Και όταν κάνω τα 10 θα σας πω τη συνέχεια. Κορίτσα, έκανα τα 10 μου άριχτα. Τώρα θα πηγαίνω από την πίσω μεριά το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα κλείνω με άριχτο. Αυτό θα το κάνω μέχρι να φτάσω στο τέρμα, ακριβώς εδώ, τη σειράς μου. Έκανα τη μία μου πλευρά. Τώρα θα πάω ακριβώς, θα γυρίσω πρώτα μου στο πλεκτό μου, θα πάω ακριβώς απέναντι, στην απέναντι μεριά, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο και θα πάω να κάνω τα υπόλοιπα άριχτά μου με οδηγό εδώ που βλέπετε που έχω την από πίσω μου θηλιά. Έφτασα, αν μετρήσω αυτά θα είναι πάλι 10. Αυτά τα σημεία είναι πάλι 10. Τώρα θα γυρίσουμε το πλεχτό μας, θα κάνουμε μία αλυσίδα, πάντα τη μία μου αλυσίδα και από ένα άριχτο μέσα στο κάθε μου άριχτο. Αυτό, κορίτσα, θα το κάνετε μέχρι να φτάσετε ακριβώς εδώ πάνω 2 φορές. Δηλαδή, θα το πάτε πάνω, θα ξανάρθετε μέχρι εκείνο το σημείο, θα το ξαναπάτε πάνω μέχρι να τελειώσει εδώ. Κορίτσα, τελείωσα, πήγα τις 4 μου σειρές. Τώρα θα κάνω μία αλυσίδα, εφόσον έχω γυρίσει το πλεχτό μου, και από ένα άριχτο στα 10 μου πρώτα άριχτα, θα μπαίνω δηλαδή και θα κάνω από μία φορά, έκανα τα 10 μου άριχτα. Τώρα θα παίρνω από τη μία μεριά, θα πηγαίνω ακριβώς απέναντι, θα βγάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα κλείνω με άριχτο. Θα πηγαίνω δίπλα από στην τρυπίτσα, θα βγαίνω στην από πίσω τρυπίτσα και θα κλείνω με άριχτο. Αυτό θα το κάνω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Βλέπετε, συνεχίζω, γυρίζω το πλεχτό μου και πάω και κάνω μία αλυσίδα και από ένα άριχτο μέσα στο κάθε μου άριχτο, μέχρι να φτάσω στην κορφή. Κορίτσα, έκλεισα τη μία τρυπίτσα, βλέπετε, εδώ υποτίθεται ότι θα βάλουμε το βελονάκι, θα πάτε με τις 50 αλυσίδες και τα 10 πάντα άριχτα, θα κάνω μία αλυσίδα και θα πάω να κάνω τα 10 μου άριχτα, ένα στο καθένα, και θα πάω να επαναλάβω ό,τι έκανα εδώ πέρα με τις 4 μου σειρές. Έκανα τα 10 μου άριχτα από πίσω το βελονάκι μου και πάω να κάνω από ένα άριχτο μέχρι να φτάσω ακριβώς στο τέρμα, ακριβώς εδώ. Δηλαδή, ό,τι κάναμε εδώ θα το κάνουμε και εδώ. Βλέπετε, τελείωσα τη σειρά μου, γυρνάω το πλεχτό μου ακριβώς απέναντι. Έχω εδώ πέρα τον οδηγό μου και κάνω το ίδιο. Από ένα άριχτο μέσα στο κάθε μου άριχτο. Αυτό, όπως σας είπα, θα το κάνουμε ακριβώς 4 φορές. Θα κλείσετε με τον τρόπο που σας έδειξα σε αυτό εδώ το σημείο και μετά θα κάνετε 5 φορές
πέντε σειρές, συγγνώμη, την μπλέξη λάστιχο και αυτά εδώ πέρα την απόσταση στα βελονάκια θα την υπολογίσετε με βάση την απόσταση την οποία εσείς θέλετε για να βάλετε μέσα το ψαλίδι και ό,τι άλλο θέλετε. Αν το βάλουμε έτσι, κλείνει ακριβώς και φτάνει ακριβώς εδώ το οποίο θέλουμε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Κορίτσα, ξέχασα να σας πω ότι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι θα το κάνετε άλλη μια φορά. Δηλαδή θα κάνετε τις 5 σειρές από την μπλέξη λάστιχο και μετά θα ξαναεπαναλάβετε αυτό εδώ το κομμάτι που θα είναι το τελευταίο μας και στο τέλος θα κλείσετε με 2 σειρές άριχτα όπως κλείσαμε και εδώ.